η επιλογή, αλλά γιατί έτσι νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν ήδη, ότι θα κρύψουν τις δικές τους αμαρτίες και τα δικά τους ανομήματα. Και έρχονται τις τελευταίες μέρες οι ίδιοι οι προστάτες τους να μας καταμαρτυρήσουν και να μας αποκαλύψουν ότι όλα όσα έγιναν στην Ελλάδα είχαν ένα και μοναδικό στόχο. Όχι τη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας, αλλά τη σωτηρία των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπαϊκών τραπεζών. Αν η Ελλάδα έφευγε από την Ευρωζώνη, θα αναγκαζόμασταν όλοι να την εγκαταλείψουμε, παραδέχτηκε η Γερμανίδα καγκελάριος στην τελευταία σύνοδο κορυφής, το Δεκέμβρη. Θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σωθούμε εμείς, παραδέχτηκε χθες ο κύριος Όλι Ρεν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Χουντή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Γρήγορα θα βρεθούμε μπροστά σε νέα πρωτόγνωρα για μας καθήκοντα και νέες πρωτόγνωρες όμως απαιτήσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι. Και επίσης πρέπει να έχουμε συνείδηση πόσο περίπλοκη, πόσο δύσκολη θα είναι η αποστολή μας. Σε αυτή την προσπάθεια, ξέρετε, είμαστε όλοι εθελοντές και στρατιώτες. Κανένας δεν επιστρατεύεται με το ζόρι. Φαινόμενα εκφυλιστικά, φαινόμενα απαξιωτικά της λογικής προσπάθειας, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη καμπή, δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά. Από τη συλλογικότητα, όχι από την ηγεσία ή τις ηγεσίες. Τώρα στο